Quítaselo. Αυτό λέγεται Τζιάστα που είμαστε τώρα. Πιο κάτω είναι το χωριό Μετόκι. Έχει ανάμειχτο πληθυσμό και εδώ πάνω και εδώ κάτω. Ενώ όπως τα προχωράμε είναι το Βριόνι που είναι ελληνικής μειονότητας, όλο το χωριό. Έχει σχολείο της ελληνικής γλώσσας. Μπορείτε να δείτε και την εκκλησία από τη δεξιά μας. Όπως σας είπα, ό,τι όλες οι εκκλησίες έχουν... Ο δρόμος από αριστερά πάει για το Δέλβινο και ο δρόμος από δεξιά πάει για το Αρχιερόκαστρο Κακαβιά. Αλλά θα περάσει από Φινίκη. Τα ποτάμια γέμισε και δημιουργήθηκε αυτό μέχρι κάτω στη λίμνη του Βουθρώτου που είδαμε. Αν προσέξατε την παλιά χάτη που ήταν εκεί στο Βουθρωτό. Και λέγεται πως το Φινίκι ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι της Υπήρου. Αριστερά θα γυρίσουμε να πάμε στο Φινίκι, να φτάσουμε λίγο. Αυτή είναι η εκκλησία του Άγιου Νικολάου που χρονολογείται το 11ο αιώνα. Και έχει μπει στο πρόγραμμα για να το φτιάξει η Αρχιεπισκοπία της Αλβανίας. Η Αρχιεπισκοπία της Αλβανίας είναι αυτοκέφαλη και λειτουργεί από 1924 και ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος, το χωριό λέγεται Μεσοποτάμ. Από την ονομασία φαίνεται που είναι ελληνική, δηλαδή μέσω ποταμίου, επειδή περνάει, το διασχίζει το ποτάμι. Όπως είπαμε, το γαλάζιο μάτι, η θερμοκρασία του νερού είναι 13 μήνες που είπαμε, είναι υδροηλεκτρικό σταθμός, από πού εφοδιάζεται με ρεύμα όλη η περιοχή εδώ, μέχρι στο Αργυρόκαστρο. Και τώρα γίνεται ανακαίνιση, ένα-ένα οι τουρπίνες δηλαδή, και γι' αυτό έχει φτιαχτεί, όπως είπα, το ρεύμα και δεν έχει διακοπή ρεύματος. Νερό είχαμε και υδροηλεκτρικό σταθμό, αλλά ήταν παλιά τα δίκτυα και αυτό κάνουν, φτιάχνουμε τα καινούρια δίκτυα τώρα. Η Δίνα είναι κοντά στο... Τι κάνει το νερό, ε? Ναι, πλάστηση που έχει. Τώρα έχει φούντους. Έχει πολύ νερό. Αυτό δεν είναι.
λέμε γιατί φεύγει από το τονέλ πάνω. Ναι, ναι. Σε λίγο φτάνουμε στο Βελόγιο Μάτι. Μία-δύο στροφές είναι. Εδώ προπάντως το 1ο Μάιο, το 1ο Μάιο που είναι. Το νερό με. Πώς αρέπαζε να πάμε, μηχανή στο βουνό. Έχει φυσική τάξη. Έχει φυσική ροή. Και το θέπεσαν και οι δύο γιορτές μαζί. Μαζεύεται όλο τον κόσμο, δηλαδή παντού. Αλλά εδώ ήταν, έρχονται και πολλοί από την Ελλάδα, γιορτάζουν. Απλώνονται εδώ γύρω σε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτού του κάμπου πάνε και εκεί στο. Πώς το βγάζει το νερό, φαίνεται, κοίταξε. Δεν ξεχωρίζει την πλάστηση μέσα, το βλέπεις πως έχει γίνει. Κοίταξε την βάθος μας. Μπράβο, ναι. Ναι, αλλά έλα να δεις τη βάθος που έχει εδώ μέσα. Έλα. Εδώ είναι σαν η βρύση κάτω από τα μπύρα. Κάτω, ναι. Η βρύση, η βρύση. Βρύση. Έχει, λες. Κολιολιάκι. Έλα, θα ήθελες τέτοιες που λίγο να σε πάρουμε. Νερό που βγαίνει, ε. Έλα, τι θα μας πεις, Βαΐζα, για το μέρος. Είναι υπέρος. Πραγματικά, άλλο πράγμα. Πραγματικά το μπλε μάτι. Μπράβο. Thank you, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το νερό είναι κλείσιμο. Θα σας πω και κάτι, μια ιστορία που χρονολογείται από το χρόνια του Κοσμά του Ετολού, ο οποίος πίεσε πολλά μέρη της Νότιας Αλβανίας και όπου πήγαινε έκτισε, έλεγε καλύτερα να χτίσω ένα σχολείο παρά μια εκκλησία. Παρ' όλα αυτά έκτισε και πολλές εκκλησίες.
μια ιστορία που έχει γίνει στα Χιμάρα. Εμείς δεν θα πάμε, απλώς να το ξέρετε. Όπως πει εκεί, ο καθένας ήθελε στο χωράφι του να χτιστεί η εκκλησία. Και ο Άγιος Κοσμάς ήθελε και να βάλει ένα όνομα που ήθελε. Ο Άγιος Κοσμάς δεν το δέχτηκε, πήγε κάπου στο βουνό, έκτισε μια εκκλησία και τον ονόμασε η εκκλησία των Άγιων Πάντων. Αν θα πάμε σε τον δρόμο που μας πάει στο Αργυρό Καστρό, το αντίθετο που πάμε, που ερχόμαστε εμείς δηλαδή, είναι ένα χωριό που λέγεται Γκορίτσα και πάνω είναι ένας μεγάλος σταυρός. Υπήρχε κάτω από μια μικρή εκκλησία που έχει περάσει ο Άγιος Κοσμάς ο Εφελός και εκεί, εκτός από την εκκλησία, έκτισε και μια μικρή σχολή. Όταν τον φιλοξενήσανε στο κάστρο του Αργυρό Καστρό, τον φιλοξενήσανε γιατί ήταν πάμπλουκι που το είχανε τότε, και τον φιλοξενούσαν να κοιμάται εκεί αυτή την ημέρα. Ο Άγιος Κοσμάς χτύπησε 3 φορές το μπαστούνι του και λέει, εδώ σε αυτό το μέρος δεν κοιμάμαι. Και όλοι παραξενηθήκαν γιατί ήταν το καλύτερο μέρος που μπορούσε να περάσει τη νύχτα του. Και του λέγανε γιατί, και λέει, λυπάμαι που το λέω, αλλά εδώ σε αυτό το μέρος θα γεννηθεί ένας μεγάλος σατανάς. Από ό,τι απεδέχτηκε η ιστορία, στο Αργυρό Καστρό γεννήθηκε ο Ενβέρ Χότζα, μέχρι όσα ξέρουμε σήμερα. Φαίνεται εννοούσε τον Ενβέρ Χότζα, τον Νικιού και τη Υπήρου, και ξέρουμε και την ιστορία του Μεγάλου Πύρου και την νίκη του που πήγε στην Ιταλία και έχασε, παρόλο που έχασε παραπάνω από το μισό του στρατού, πάλι κέρδισε την μάχη. Τώρα που θα περάσουμε θα βλέπουμε το χωριό, θα βλέπουμε και κάτι αρχαιολογικά που μπορεί να έχει γύρω μας και εκεί που θα πάμε να φάμε μας περιμένει και ο έπαρχος, θα μας πει 2 λόγια για αυτό το μεγαλύτερο κέντρο πολιτισμού που υπήρχε κάποτε, αλλά τώρα έχει χάσει λίγο από την αξία, την έγκλη του που είχε κάποτε. Όπως λέγεται, σε αυτό το λόφος του Φινικιού κρύβεται μια μικρή ακρόπολη, περίπου στο μέγεθος, τι μικρή, δηλαδή λένε οι αρχαιολόγοι, περίπου στο μέγεθος της Αθήνας, ενώ έχουν γίνει ενσκαφές, δεν επικυβρεθεί, απλώς από τα γραπτά και τα λεγόμενα και γίνονται εσκαφές στη συνέχεια. Ναι, απέναντι στο λόφο που έχουμε απέναντι, αυτό το χώρο λέγεται Φινίκη, που είπαμε, κάποτε υπήρχε κέντρο της Υπήρου. Τώρα είναι απλώς μια επαρχία. Αλλά πιστεύουμε, αν οι εσκαφές θα αποδώσουν, πιστεύουμε θα αναπτυχθεί και αυτή η περιοχή. Έχουμε να κάνουμε εδώ. Τι έχετε? Έρθαμε να πάρουμε την περιουσία μας εδώ. Ναι, έχετε συγγένεια μου φαίνεται. Ναι. Έχουμε βέβαια. Να τα πάρετε, ας σας ανοίγουνε. Ο πρώτος κάτοικος του χωριού μας από εδώ είναι. Του παππού που έρχεται τα χαρτιά. Ωραία. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κανένα όνομα το οποίο να είναι, να το έχουμε κι εμείς, αν υπάρχει καμία εκκλησία που να την έχουμε κι εμείς. Ναι, γι' αυτό θα σας μιλήσει, γιατί ξέρει και τον κόσμο εδώ τα επωνύματα και αυτά. Μπορεί αλήθεια να είχε, έχετε καμία. Όχι, ότι είναι από εδώ, είναι ναι, θα σας πει ο έπαρχος γιατί αυτός ξέρει και για τις εκκλησίες, για τις ενσκαφές που γίνονται. Έχει μία Αγία Σωτήρα που έχουμε εμείς και έχει και εδώ. Γερμίμη. Και Παναγία που έχουμε εμείς έχει και εδώ. Σιγά του έκανε να πάρει τσακτα ύστερα. Και το τσιτοντιόνι. Τα κάνω να έρθει ακαφτά. Αλλά τσίπουρο. Περίπου είναι εγκαταλειμμένο χωριό, δεν υπάρχει πολύ κόσμο. Τώρα θα βλέπετε πολλά αυτοκίνητα που έχουν έρθει τα παιδιά από την Ελλάδα, αλλά δεν έχει κόσμο. Η αριστερά μας βλέπουμε μια εκκλησία. Να ένα παλιό. Είναι εκκλησία αυτό αριστερά μας. Εκκλησία είναι. Ναι, όχι, ωραία αυτό το παιδιά μου. Είναι διάμεσα η 40 και Δέλφινο, τα Φινίκη. Το χωριό είναι, φέρετε, αριστερά.
απέναντι είναι το γριόνι που είπαμε. Το περάσαμε από την άλλη πλευρά. Από αριστερά μας που λέει η κυρία είναι βριόνι. Και εδώ το σχολείο είναι ελληνικό. Εδώ βγήκε σε αυτή την περιοχή και του Δελβίνο, το Δελβίνο και του Φινικιού, βγήκε βουλευτή, ο κύριος Σπύρο Πέτσι, ο οποίος ήταν ανεξάρτητος, αλλά το είχε διαλέξει το κόμμα των ελληνικής μειονότητας ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όπως βλέπετε κύριε, είναι το σχολείο εδώ, εκεί πέρα ήταν τότε. Είναι παλιό χωριό, αλλά το κακό με εμάς είναι δεν τηρούνε, δεν κρατάνε τα σπίτια τα παλιά να τα μπορούν να τα διαμορφώσουν έτσι ώστε να κρατάνε το παλιό στυλ. Τους έχει πιάσει μανία με τα πετά και με τα τρία ορόφη πράγματα, εντάξει, που στο χωριό δεν παραπάνε, αλλά τρία-τέσσερις ορόφους, μεγαλομανία ας πούμε. Ενώ θα ήταν καλύτερα να κρατούσαν λίγο, δηλαδή το χώρο όμορφο όπως ήταν με τα παλιά σπίτια να τα... να γινόταν μια ανακαίνιση.